απόγευμα της Κυριακής 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σημαντική εκδήλωση στην πόλη της Καβάλας με την παρουσία υποψήφιων ευρωβουλευτών. Οι υποψήφοι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Μαρία Σπυράκη και Ιωάννης Μπλούμης επισκέφθηκαν την πόλη της Καβάλας και συμμετείχαν σε ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε κατάστημα εστίασης της πόλης και είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις θέσεις και τα προγράμματα των υποψηφίων εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών. Ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υποψήφοι ανέλησαν τις προτεραιότητές τους για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και απάντησαν σε ερωτήματα των παρευρισκομένων. Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και ενισχύοντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την ευρωπαϊκή πολιτική. Στις εκλογές της επόμενης Κυριακής έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα πράγματα. Κυριότερο είναι η χαλαρότητα, Πρόεδρε, η αποχή και η αδράνεια. Και αυτά τα πράγματα καταπολεμούνται μόνο με έναν τρόπο, με τη συμμετοχή. Μόνο αν συμμετέχουμε, όλα αυτά θα ξεπεράσουν. Την αποχή τη θέλουν πολύ τα ακροδεξιά κόμματα, που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή μας βάλουν από δεξιά, διότι αντίπαλος μας εμάς είναι το δεξιά κόμματα, δεν είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να αποφύγουμε αυτά πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές της Κυριακής. Και κυρίως, επαναλαμβάνω, για κάποια δύο κόμματα, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, οι οποίοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τα αισθήματά μας και τα πατριωτικά και τα χριστιανικά. Για αυτούς όλους τους λόγους, ούτως ή άλλως θα αναφερθεί και ο Πρόεδρος Αντωνίκος Παναγιωτόπουλος, μία είναι η λύση, η ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι η μόνη λαϊκή πατριωτική παράταξη, όπως ακριβώς την προσδιορίσε ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλώς και η βραδιά είναι δική τους, θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είμαστε μαζεμένοι ούτε οι κακοί πατριώτες, ούτε οι κακοί χριστιανοί. Είμαστε όμως σίγουρα μαζεμένοι οι καλοί φίλοι, οι καλύτεροι φίλοι, ο πυρήνας της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και εγώ. Γιατί οι εκλογές γίνονται σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, όμως δεν θα έπρεπε να είναι χαλαρή η δική μας αντιμετώπιση. Το λέει κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το διαπιστώνω. Κάθε μέρα διαπιστώνω τη βελτίωση και τη συσπήρωση στα πολλά μέρη της Ελλάδας που επισκέπτομαι, παρά τα προβλήματα, παρά τις ενστάσεις και κάποιες διαμαρτυρίες, οι οποίες φυσικό είναι να υπάρχουν. Όμως, μην ξεχνάτε, πραγματικά μην ξεχνάτε, ότι βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο από τους τέσσερις της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Παρουσία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του επικεφαλής της ομάδας μας, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, παρουσία του πρώην Υπουργού, του Προέδρου της Εκλογικής μας Επιτροπής, αυτή τη μάχη του Νίκου Παναγιωτόπουλου, αλλά και όλων των φίλων με τους οποίους έχουμε συνδεθεί χρόνια τώρα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, θέλω να πω δύο πράγματα. Ξέρετε, σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την προσπάθεια, υπάρχουν δύο παράμετροι. Η μία είναι οι πολιτικές, δηλαδή γιατί ακριβώς εκλεγόμαστε και τι δουλειά θα κάνουμε, και η άλλη είναι η πολιτική ως πρόσωπα με όμικρον γιώτα, πώς εκτελούν το καθήκον και τι ακριβώς δουλειά κάνουν. Τις πολιτικές τις παρουσίασε ο Υπουργός πριν από λίγο. Θα πάμε να κάνουμε κοινή άμυνα, πώς θα την κάνουμε, πού θα βρούμε τα λεφτά, θα δανειστούμε από το εξωτερικό στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς θα συνεπάγεται αυτό για την αποτρεπτική μας ικανότητα, για τη φρούρηση των συνόρων μας, για την αύξηση των οπλικών συστημάτων που αγοράζουμε με μεγάλη δαπάνη περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ της χώρας. Θα πάμε να αλλάξουμε κι άλλο την κοινή αγροτική πολιτική. Κάναμε ήδη αλλαγές υπέρ των συμφερόντων των μικροκαλλιεργητών μέχρι 100 στρέμματα. Θα πρέπει όμως να κάνουμε κι άλλα. Να ενισχύσουμε την πραγματική παραγωγή, να εξασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τρώμε δικά μας προϊόντα και όχι εισαγόμενα που εγγυώνται την υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας. Θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης από το 2026 με ποιους όρους. Πού θα το διαθέτουμε, τι ακριβώς θα σημάνει αυτό το οικονομικό εργαλείο για τον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας μας. Θα μας συμπεριλάβει όλους ή θα αφήσει κάποιους έξω, όπως μπορεί να είναι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις.
Θα πάμε τέλος να περιφρουρήσουμε τα σύνορά μας ξανά και ξανά. Πώς.